Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είμαι ο Δημήτρης, είμαστε στην Αθήνα και σήμερα θα ρωτήσουμε τον κόσμο αν πιστεύει στο κακό μάτι και στο μάτιασμα. Πάμε να ρωτήσουμε τον κόσμο. Καταρχάς, πιστεύετε στο μάτι? Πιστεύω, ναι, πιστεύω στο μάτι. Πιστεύω. Ναι, λίγο, ναι. Δηλαδή, τι πιστεύεις? Ότι αν κάποιος έχει αρνητική ενέργεια απέναντί σου, μπορεί μετά να σου συμβεί κάτι, κάποιο μικρό κακό, ας πούμε. Αν είναι όμορφος, αν είναι καλοντημένος, αν... Ζήλια. Ναι. Πολλές φορές πιστεύω ότι ισχύει, αλλά όλα αυτά είναι αντισυντομονίες, οπότε... Εντάξει, τι να σου πω. Όχι, ανάγκα τον καθένα τι πιστεύει. Εγώ προσωπικά ναι. Είναι αντισυντομονίες, αλλά πιστεύεις. Ναι. Κατάλαβα σωστά. Ναι. Θεωρώ ότι η ενέργεια του άλλου, δηλαδή ο τρόπος που θα σε κοιτάξει και θα πει κάτι μέσα του, μπορεί να σε επηρεάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς, αλλά είναι σαν ενέργεια. Δηλαδή, σαν να νιώθεις μια αρνητική ενέργεια, ένα τέτοιο πράγμα. Και όντως, δηλαδή, τέτοια πράγματα τα πιστεύουν και άλλοι άνθρωποι. Τα πιστεύουν και άλλες θρησκείες, ότι με την ενέργεια που έχεις μπορείς να επηρεάσεις τον άλλον και τέτοια. Σε έχουν ματιάσει ποτέ? Ναι, αν ισχύει, ναι. Δηλαδή έχει τύχει να ζητήσω να με ξεματιάσουν και να μου έχουν πει πω πολύ μάτι είχες. Αυτό. Δηλαδή πώς το νιώθει κανείς το μάτι σας? Αισθάνεται πιο βαρύς, χωρίς τη δραστηριότητα που μπορεί να είχε λίγη ώρα πριν, λίγη ώρα νωρίτερα. Αισθάνεται με πονοκέφαλο, με κακή διάθεση. Κάποιος με είδε γνωστό άτομο και ξαφνικά μετά είχα πονοκέφαλο τέλος πάντων, δεν νιώθω πολύ καλά όλα αυτά. Πάω στο σπίτι μου κλασικά στη μητέρα μου, μάμα να ξέρω εγώ έχω μάτι και μου λέει ναι έχεις πολύ τα κλασικά. Οπότε είσαι σε φάση ότι φίλε δεν γίνεται καθόλου δηλαδή που το λες στη μητέρα σου να σου λέει ναι έχεις, γιατί κάθε φορά ισχύει δηλαδή αυτό ακριβώς. Οπότε ναι, πιστεύω. Δεν ματιάζομαι εύκολα. Πολλοίς κόσμος έχει φυλαχτά που λέγονται ματάκια που χρησιμεύουν στην προστασία κατά του ματιού και της κακής ενέργειας. Ξέρει να ξεματιάζεται? Ακριβώς να ξεματιάζω, όχι. Αλλά κάτι είχα ακούσει που το λέω τρεις φορές και το κάνω στην κόρη μου όταν μου λέει ότι έχω πονοκέφαλο. Και τη βοηθάει γενικά, σας λέει ότι... Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Δεν πιάνει πάντα, γιατί μπορεί να είναι και άλλη αιτία και να μην είναι αυτό. Εμένα κανένας δεν ξεματιάζει στην οικογένειά μου, γιαγιά φίλης. Α, οκ. Okay. Να. Έχεις νιώσει καλύτερα μετά? Ναι, αλλά μπορεί να είναι και λίγο πλασίμπο ότι νιώθεις ότι σε ξεματιάζουν, οπότε είσαι εντάξει. Δεν έχω γιαγιά που ξεματιάζει, αλλά είχα μια εφαρμογή κάποτε που ξεμάτιαζε. Ήταν μια γιαγιά και σε ξεμάτιαζε από την εφαρμογή. Ήταν πολύ αστείο. Για μένα αυτά είναι προλήψεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Εγώ νομίζω ότι όταν πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό, θα σε επηρεάσει κιόλα. Έτσι πιστεύω. Πιστεύετε ότι μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα, είναι αυτή η υποβολή κιόλας? Ναι, ναι. Ο άντρας μου το πιστεύει περισσότερο αυτό. Όχι, εγώ δεν πιστεύω καθόλου στο μάτι, γιατί ούτε ματιάζομαι ποτέ, ούτε έχω ματιάσει ποτέ άνθρωπο. Καμιά φορά λέει στην κόρη μας ότι θα σε ξεματιάσω και μπορεί να λέει τον ύμνο του Ολυμπιακού, ας πούμε, και η κόρη μου να χασμουριέται. Ξεματιάζεται, ναι. Αυτό λέμε, αντιποβολή. Νομίζω είναι στο μυαλό. Δηλαδή, αν δεν αισθάνεται καλά κάποιος από τα παιδιά μου, δεν αισθάνεται καλά, είμαι ματιασμένος, είμαι ματιασμένος. Δηλαδή, τους έχει γίνει αιμονή. Δεν ξέρω αν το ξεμάτιασμα ισχύει, δηλαδή, αν ισχύει να βάζεις λίγο λάδι μέσα σε ένα νερό και να λες ένα εξόρκι και να σε ξεματιάζει. Αυτό δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να σε επηρεάσει ο άλλος. Με τη σκέψη του, με τη συμπεριφορά του, με την ενέργειά του. Πιστεύω πως ναι, δηλαδή. Είναι κάποιοι που πιστεύουν, κάποιοι που δεν πιστεύουν, αλλά εγώ δεν έχω βιώσει ούτε κακό μάτι, ούτε καλό μάτι από εκεί και πέρα. Εγώ πιστεύω στην καλή διάθεση των ανθρώπων, να είναι έτσι θετική, να είναι γελαστή και από εκεί και πέρα ούτε μάτι θα τους πιάνει ούτε τίποτα. Ρωτήσαμε τους Αθηναίους τι πιστεύουν για το μάτι και το μάτιασμα συγκεκριμένα. Ακούσαμε και τις δύο απόψεις. Ανθρώπους που το έχουν στη ζωή τους και το πιστεύουν και άλλους που είναι λίγο πιο προβληματισμένοι. Εσείς πιστεύετε στις ενέργειες και σε πράγματα που δεν είναι απαραίτητο ότι μπορούν να εξηγηθούν επιστημονικά? Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω.
Επίσης, μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ασκήσεις για αυτό το επεισόδιο και πολλά άλλα επεισόδια, από μαγνητοφωνήσεις, σετ διαδραστικών ασκήσεων στο Quizlet και πολλά άλλα καλούδια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Γεια σας! Ο Μάτι είναι μεγάλη ιστορία, γι' αυτό δεν είναι με λίγα λόγια, είναι ιστορία αγρίου.